Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στη Γενοβέφα και στη Γενεβιέβη που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά μου γυναικού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Η πρωτοχρονιά στην Κρήτη, όπως και όλες οι γιορτές αυτές της περίοδου, από πολύ παλιά συνδέονταν με μια σειρά από έθιμα που είτε σώζονται μέχρι σήμερα είτε όχι. Σε ένα μεγάλο μέρος του συμβόλιζαν το τέλος του παλιού και την προσμονή του νέου, ενώ άλλα είχαν σύνδεση με τη φύση, από την οποία τρέφονταν, τη φύση με την οποία συνυπήρχαν αρμονικά. Ένα από τα έθιμα που τηρούνταν με βλάβια στο παρελθόν και είχε άμεση σχέση με την τιμή και το σεβασμό στη φύση, με τη μορφή ευχαριστίας, ήταν το πρωτοχρονιάτικο κέρασμα της βρύσης. Όπως είπε ο βραβευμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίκος Ψηλάκης, το πρωί της πρωτοχρονιάς οι μανάδες γέμιζαν ένα πιάτο με τα γλυκίσματα της ημέρας που είχαν φτιάξει και ένα φλασκάκι με τσικουδιά, τα τύλιγαν σε μια πετσέτα και τα παρέδιδαν στους πιο εμπιστικούς θεματοφύλακες της παράδοσης που ήταν τα παιδιά. Εν συνεχεία τα παιδιά κινούσαν σαν ιεροφάντες, σήμωναν στην ερωμάνα βρύση, την καλημέριζαν σαν να ήταν άνθρωπος λέγοντάς της «Καλημέρα βρύση, χρόνια πολλά», σταύρωναν το νερό με την παλάμη τους, έπιναν μια γουλιά και άφηναν τα καλούδια τους εκεί δίπλα της. Ο πρόεδρος της ΨΕΚΑ και του Πανκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής, Φίλιπ Κρίστοφερ, θα είναι ο τελετάρχης της παρέλασης για την 203η επέτειο της ελληνικής παγιγενεσίας που θα λάβει χώρα το απόγευμα της Κυριακής 7ης Απριλίου στην καρδιά της Φιλαδέλφειας. Η παρέλαση, ως γνωστόν, διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Φιλαδέλφειας και Μίζωνος Ντελαουέρ και αποτελεί το κορυφαίο και συνάμα το πιο μαζικό γεγονός του έτους για την τριπολιτιακή περιοχή. Εφέτος, οι προετοιμασίες ξεκίνησαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Η απόφαση της Προέδρου Γεωργία Χλέτσου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Παρελάσεως για την επιλογή του κ. Κρίστοφερ ως τελετάρχη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό. Και αυτό διότι εκδηλώσεις πριν και μετά την παρέλαση θα εκπέμψουν σαφέστατο μήνυμα υπέρ της συνέχισης του αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους κατακτητές. Σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, περίπου το 49% σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Associated Press, θα πάει στις κάλπες μέσα στο 2024. Περίπου 30 χώρες θα εκλέξουν τον πρόεδρό τους, ενώ σε σχεδόν 20 άλλες προγραμματίζονται βουλευτικές εκλογές. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε ένα ταραχώδες διεθνές πλαίσιο. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε για την ειρήνη και δικαιοσύνη, εκφράζονται στην αδιάσυστον πεποίθησή μας ότι είναι εφικτός εις κόσμος άνευ πολέμων και βίας και ότι το αποτελεσματικότερο μέσο διατηρήσης των προβλημάτων είναι ο ειλικρινής διάλογος, τόνισε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην καθιερωμένη ομιλία του για το νέο έτος. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε: «Ηγονίστημεν δια τη χριστιανική μαρτυρία εις των σύγχρονων κόσμων ενώπιον των τάσεων οι οποίοι φαλκιδεύουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Η ανθρωπότης ευρίσκεται μεν και σήμερα αντιμέτωπος με τα σταθερά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Υπάρχουν όμως και πολλοί πρωτόγνωροι εξελίξεις, αποτέλεσμα της ηλικιώδους προόδου των επιστημών και της τεχνολογίας». Μια λαχταριστή και χρυσαφένια αναγνώριση επεφύλαξε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελλάδα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος στην ανασκόπηση του 2023 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία συμπεριέλαβε ένα βίντεο τηγανίσματος πατάτας στο διάστημα από τα πειράματα της Ομάδας Δυναμικής Πολυφασικών Συστημάτων του Εργαστηρίου Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου. Αν τηγανίζατε πατάτες στον πλανήτη Δία, πιθανότατα θα είχαν καλύτερη γεύση από τη στιγμή. Ξεκινά το βίντεο που ανήρθε ο ESA στον σύνδεσμο στο Facebook. Με την εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας ανοίγει η αυλιά των εορταστικών εκδηλώσεων για την 90η επέτειο της ιδρύσεως του Ιστορικού Συλλόγου Ασγαδιτών η Κύπρος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το απόγευμα της Κυριακής 7ης Ιανουαρίου στην κοινωτική αίθουσα του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ του Long Island και κατά αυτόν τον τρόπο ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων της ελληνοκυπριακής κοινότητας της τριπολιτιακής περιοχής Νέας Υόρκης. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου στο Μέρικ, της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, του Πανκύπριου Συνδέσμου Αμερικής και άλλων ομογενειακών φορέων. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές λαμβάνετε το δελτίο,
Κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Atlantic Bank, Condos Foods, Megas Gyros και United Brothers Fruit Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!